Καλημέρα Κώστα, καλημέρα Χριστίνα. Βρίσκομαι στην κεντρική αποθήκη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπου τις τελευταίες ημέρες συγκεντρώνονται τρόφιμα και ιατροφαρμακευτικό υλικό, τα οποία θα σταλούν στην Ουκρανία με σκοπό να βοηθηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι πληγέντες του πολέμου. Βλέπετε αυτή τη στιγμή γύρω μου κούτες και εθελοντές να βάζουν μέσα σε κούτες τρόφιμα, φάρμακα, γάζες και ό,τι άλλο μπορεί να χρειαστούν οι άνθρωποι εκεί. Και έχω μαζί μου τον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τον κύριο Αυγερινό Αντώνη, ο οποίος θα μας μιλήσει περισσότερο για το εγχείρημα αλλά και την ανταπόκριση του κόσμου αυτές τις μέρες. Κύριε Αυγερινέ, καλημέρα σας. Πολύ καλημέρα σας. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Βεβαίως αυτό το οποίο βλέπετε είναι ένα μικρό ποσοστό της φοβερής δουλειάς που γίνεται στο τετραόροφο αυτό κτίριο των κεντρικών αποθηκών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπου έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής περίπου 50 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας. Πότε θα φτάσουν στους πολίτες που τις χρειάζονται? Έχουμε ήδη συνεννοηθεί με τον Ερυθρό Σταυρό της Ουκρανίας. Θα διαβούμε τη Ρουμανία την Δευτέρα και την Τρίτη αργά θα βρισκόμαστε μέσα στην Ουκρανία στις αποθήκες του Ουκρανικού Ερυθρού Σταυρού για να παραδώσουμε μια βοήθεια γύρω στους 40 τόνους με τα τρία φορτηγά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 40 τόνοι λοιπόν, άρα ήταν σημαντική η συμβολή των ανθρώπων εδώ. Συγκινητικότατη η ανταπόκριση των συμπολιτών μας από όλη την Ελλάδα, από τη μία άκρη μέχρι την άλλη, καταφθάνουν καθημερινά τεράστιες ποσότητες ανθρωπιστικής βοήθειας. Πώς αλλιώς βοηθούν εκτός από τρόφιμα? Εκτός λοιπόν από τρόφιμα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει κάνει άλλες δύο εκκλήσεις βοήθειας. Η πρώτη ήταν για οικονομική συμπαράσταση, κάτι το οποίο ζήτησε ο ίδιος ο Ουκρανικός Ερυθρός Σταυρός, προκειμένου να έχουν οι άνθρωποι τη δυνατότητα να προμηθευτούν αυτά τα υλικά τα οποία τους αναγκαιούν και τα οποία είναι αμέσω ανάγκης και χρήσης. Επίσης έχουμε κάνει έκκληση και πάλι οι συμπολίτες ανταποκρίθηκαν συγκινητικά. Όσοι μπορούν να φιλοξενήσουν, να προσφέρουν κατάλημα στους Ουκρανούς πρόσφυγες, να το δηλώσουν στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Ήδη έχουμε καταγράψει τουλάχιστον 200 συμπολίτες μας που έχουν προσφερθεί να φιλοξενήσουν Ουκρανούς πρόσφυγες και τελικά έχουμε τη δυνατότητα τουλάχιστον 1.000 με 1.200, θα έλεγα, εκτοπισμένους πολίτες να φιλοξενήσουμε στους συμπολίτες μας. Πολύ συγκινητική η συμβολή τους. Τώρα μου είπατε ότι όλα αυτά τα προϊόντα, όλα αυτά τα είδη ανάγκης θα φτάσουν στους συνεργάτες σας στον Ουκρανικό Ερυθρό Σταυρό. Οι συνεργάτες σας τι σας λένε, τι κατάσταση επικρατεί εκεί? Η κατάσταση είναι πραγματικά εφιαλτική και πρέπει να τονίσω, γιατί πρέπει αυτό να ακουστεί, ώστε να μην υπάρχει μία, θα έλεγα, παραπληροφόρηση από διάφορους που δεν βιώνουν την κατάσταση που βιώνουν οι ερυθροσταυρίτες στον Ουκρανικό Ερυθρό Σταυρό. Αυτό το οποίο κάνουν οι άνθρωποι είναι συγκλονιστικό. Περίπου 5.000 εθελοντές του Ουκρανικού Ερυθρού Σταυρού προσφέρουν κάθε είδους βοήθεια. Βοηθούν ανήμπορους, τραυματίες, γέροντες, ηλικιωμένους, χρόνιους πάσχοντες. Υπάρχει μεγάλη φοβερή πίεση στα συστήματα υγείας, στα νοσοκομεία, όπου βρίσκονται εθελοντές, προσφέρουν φοβερή βοήθεια. Και βεβαίως αυτό το οποίο θέλω να κάνω έκκληση στις αντιμαχόμενες πλευρές είναι πάση θυσία να βοηθήσουν, να προστατεύσουν τους αμάχους πολίτες και βεβαίως τις βασικές ζωτικές σημασίας υποδομές, όπως είναι η ίδρυυση, η ηλεκτροδότηση, η παροχή φυσικού αερίου και, όπως προείπα, νοσοκομεία και υπηρεσίες υγείας. Δεν τηρούνται δυστυχώς οι συνθήκες που απαιτούνται σε έναν πόλεμο. Δεν τηρείται το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μάλιστα. Γι' αυτό και δεν έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα οι ασφαλείς δίωδοι για να μπορέσουν να φύγουν όσοι άμαχοι το επιθυμούν. Κύριε Πιερινέ, σας ευχαριστούμε.